Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Μεγάλη Τρίτη, σήμερα 27 Απριλίου, και ήρθαμε στο γήπεδο του Ημιτού για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Ολυμπιάδας Ημιτού. Η Ολυμπιάδα Ημιτού ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Μεγάλης Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ Μεσολογγίου εκτός έδρας. Και είναι και η μοναδική αθηναϊκή ομάδα που θα αγωνιστεί αύριο στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής της ΑΕ Εθνικής Γυναικών, διότι ο Ατρόμητος έχει το ρεπό του. Το μάτς της Αγίας Παρασκευής, η οποία κερδίζει το μάτς 3-0 ανεφαγόνος, διότι αντίπαλος είναι η Καριάτιδες Σπάρτης, και αναβλήθηκε το μάτς του Αστέρα Ρεθύμνου με την Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας. Μαζί μας έχουμε τον coach της Ολυμπιάδας Ημιτού, τον Νίκο Γκαλίτσιο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτη νίκη για την Ολυμπιάδα στο φετινό πρωτάθλημα της ΑΕ Γυναικών. Έτσι ακριβώς. Ήταν η πρώτη μας νίκη μετά από την τρίτη αγωνιστική. Ουσιαστικά είχαμε δύο δύσκολα μάτς, το ξέραμε στην αρχή, με τη Χαλκίδα και την Γλυφάδα. Παλέψαμε και τα δύο πάρα πολύ καλά. Οριακά θεωρώ ότι δεν πήραμε κάποιους παραπάνω. Έτσι, οπότε η μοιραία ήταν η τρίτη αγωνιστική. Είχαμε πει ότι στο Ρέθυμνο πρέπει να πάμε να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε, να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανέβουμε στη βαθμολογία και να πάρουμε αυτό που να μας αναλογεί σιγά σιγά, γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πρέπει να δούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται πιο γρήγορα και να πάμε να κοιτάξουμε τις παραπάνω θέσεις. Όχι μόνο νίκη, Νίκο, αλλά ευρύ σκορ, 7-2. Εντάξει, ήταν μια εμφαντική νίκη, ήταν με ένα ευρύ σκορ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα του αγώνα. Το Ρέθυμνο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά ευθυνδιάστηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε και λόγω του αέρα. Γιατί βάλαμε και δύο πολύ γρήγορα γκολ. Ένα με στημένη φάση και γενικά ακολούθησαν δύο αυτογκολ από την πλευρά του Ρεθύμνου. Ναι. Δύο άτυχα αυτογκολ. Οπότε κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε σχετικά νωρίς. Θεωρώ ότι πήγαν τρία γκολ πάρα πολύ γρήγορα στο 15-20 και εκεί κάπου εκεί το μάτς ουσιαστικά τυπικά είχε τελειώσει. Εμείς είχαμε την ψυχολογία με το μέρος μας. Το Ρεθύμνου λόγω αυτού του γκολ που δέχτηκε έπεσε ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να πω ότι για μας μπήκαμε με ένα σκορ στο μήχρονο ασφαλείας 0-4. Παρ' όλα αυτά, είπα στα κορίτσια ότι το μάτς δεν τελείωσε. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μάτς με το δέοντα σοβαρότητα για να μην βρεθούμε πρώτοι πίξεων. Πράγμα το οποίο όταν βγήκαμε στο δεύτερο μήχρονο το κάναμε. Θεωρώ ότι επιβάλαμε το ρυθμό μας και στο δεύτερο μήχρονο, αφού δεν είχαμε το άγχος, το έχει πει πολύ το ομάδα του Ρεθύμνου. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Όπως και το Ρεθύμνο. Βάλαμε άλλα τρία γκολ στο δεύτερο μήχρονο, δεχτήκαμε και δύο. Εντάξει, παίξανε όλα τα κορίτσια μαζί και είχαμε δυνατότητα να βάλουμε κάποιες μικρότερες να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ, πολύ καλά το παιχνίδι και μετά το δεύτερο μήχρονο, στο οποίο δεν ήταν εύκολο, γιατί έπρεπε να παραμείνουμε προσγειωμένοι και σοβαροί για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι ήρθε μια νίκη η οποία ήταν με ευρύ σκορ. Όχι όσο εύκολα δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι όπως και να έχει αξίζαμε το σίγουρα την νίκη και ήμασταν αρκετά καλύτερα το Ρέθυμνο, πιο πεθαρισμένοι και δίκαια επιβληθήκαμε. Νικόλα, δύο μέρες πριν την πρεμιέρα ανέλαβες την ομάδα και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μέχρι στιγμής είσαι ευχαριστημένος. Έχεις μια ισοπαλία με τη Γλυφάδα, μια νίκη. Και μια ήττα. Στην οποία ήττα όμως η ομάδα στάθηκε άτυχη. Ναι. Πάλεψες. Θεωρώ ότι αν είχαμε λίγο πιο καλό πρόγραμμα, πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, γιατί έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και ακόμα συνεχίζουμε να έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο να ήταν η ομάδα καλύτερη. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από τα κότσια έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά δεν το περίμενα. Είναι πάρα πολύ δυνασμένη ομάδα. Έχουν πάρα πολύ όρεξη και κάθε μέρα βλέπω ότι βελτιώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό φάνηκε και χθες που σε σχέση με τον αγώνα δύο μάτς μπορεί αντίπαλοι να είναι καλύτεροι. Αλλά στο χθες παίξαμε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο, θεωρώ. Οπότε είναι αυτό που σιγά σιγά θέλω να βάλω στο παιχνίδι μας, να παίξουμε μπάλα πιο χαμηλά, πιο ωραίο ποδόσφαιρο, μεγαλύτερους συνδυασμούς. Και θεωρώ ότι το βλέπω και θεωρώ ότι συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη. Και αυτό ελπίζω. Η Ολυμπιάδα Ημιτού είναι νεοφώτιση στην ΑΕ Εθνική Γυναικών. Ο στόχος είναι η γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής στην κατηγορία. Αρχικά. Ο στόχος αρχής είναι αυτό σίγουρα, γιατί έχουμε δει ότι είναι ένα μίνι πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έχουμε ένα γύρο, οπότε δεν χωράει στραβό αποτέλεσμα. Άρα ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμένεις σε βάζει σε προβληματισμό. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να σώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την κατηγορία.
Αν και θεωρώ ότι δεν είναι ένα ο στόχο μα, αλλά έτσι πω είναι η κατάσταση με το, αυτό το μήνυμα πλάθημα, ο στρατηγικό στόχο αυτό είναι σίγουρα. Θεωρώ ότι έχουμε, άμα την Τετάρτη καταφέρουμε και επικρατήσουμε, θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μα. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερη συνέχεια για μα. Για ποιο λόγο, γιατί θα είναι. Θα φύγει το άγχος από τα κορίτσια και πιστεύω θα αποδώσουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και χωρίς άγχος στα επόμενα μάτς. Νίκο, βλέποντας τα αποτελέσματα στις τρεις αγωνιστικές, τι εικόνα σχημάτισες, ποιες ομάδες έχεις ξεχωρίσει, σου έχω κάνει την ερώτηση, αλλά στην ξανακάνω, και αν είναι κάποια ομάδα που την περίμενες ψηλότερα στη βαθμολογία, είναι πιο χαμηλά. Σίγουρα είναι οι τρεις αγωνιστικές πρώτα. Υπάρχουν οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό, οι ομάδες που έχουν παίξει το άνευ. Οπότε η εικόνα ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο, όπως είχαμε πει, η Χαλκίδα με τη Γλυφάδα ήταν οι ομάδες που θα πρωταγωνιστούσαν. Όπως και το Μεσολόγιο που είχα πει ότι όπως και φαίνεται είναι στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Μέχρι στιγμής η έκπληξη ήταν λίγο η Άγια Παρασκευή, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Νεανική ομάδα, θεωρώ ότι είμαστε πάνω κάτω ίδιες ομάδες. Νεανική ομάδα, τρέχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυνατή. Σίγουρα κέρδισε η έκπληξη, ήταν ότι κέρδισε η Καλκίδα όταν έπαιζε με 10 παίχτες. Mm-hmm. Οπότε αυτό που είχαμε πει ότι θα υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις λόγω ότι είναι περίεργη χρονιά, επιβεβαιώνεται. Αυτό μας κάνει να χειρόμαστε και εμείς, γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που θα κάνουμε την έκπληξη και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τις πρώτες θέσεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και πιστεύω να ο αληθινός. Ακολουθεί τώρα το μάτς της Μεγάλης Τετάρτης, κόντρα στην ΑΕΚ Μεσολογγίου, η οποία κέρδισε με 5-0 τον Ατρόμητο. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πρώτον και γιατί το ΑΕΚ Μεσολογγίου είναι μια ομάδα έμπειρης κατηγορία, πολύ νεανική και πάρα πολύ δυνατή, που πέρυσι δεν θυμάμαι που το αγωνιστούσε, άρα και φέτος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά θεωρώ. Είναι δύσκολο παιχνίδι πρώτον γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα το Μεσολόγιο και δεύτερον γιατί ερχόμαστε από δύο συνεχόμενα εκτός έδρας. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ταξίδι στην Κρήτη που γυρίσαμε σωστικά Δευτέρα πρωί και πρέπει αύριο πάλι με μια προπόνηση και αύριο πάλι να ξαναφύγουμε για το Μεσολόγιο, ένα μεγάλο ταξίδι. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει κούραση λίγο παραπάνω σε εμάς επειδή είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Είναι πολύ μικρά τα κορίτσια, έχουμε πάρα πολλές δυνάμεις, δεν το φοβάμαι καθόλου. Σίγουρα σεβόμαστε πάρα πολύ τη Μεσολόγγια. Θα πάμε να θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που είμαστε πάνω από τους ίδιους στόχους. Και θεωρώ ότι άμα καταφέρουμε και επικρατήσουμε την Τετάρτη, θα αρχίσουμε να κοιτάμε πιο ψηλά. Θέλει βέβαια πάρα πολύ προσοχή, θέλει συγκέντρωση 100%. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι αρκετά έμπειρη και αρκετά γρήγορη επιθετικά. Οπότε πρέπει να τους περιορίσουμε όσο μπορούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί, να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο γκολ και να πάρουμε αποτέλεσμα. Λόγω ότι το παιχνίδι γίνεται Μεγάλη Τετάρτη, όλες οι παίκτρες θα είναι σε διάθεσή σου ή θα υπάρχουν απουσίες? Ευτυχώς, μόνο ένας τραυματισμός που το ξέραμε την πρώτη εβδομάδα από την Εφη, την Τζιμπουκάκη, η οποία χτύπησε, έσπασε το δάχτυλο. Οπότε θα είναι λογικά μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτός. Δεν είναι δεδομένη. Σημαντική απουσία. Σημαντική απουσία, ναι, όντως. Θεωρώ ότι έχουμε το ρόστερ για να το καλύψουμε. Εντάξει, είναι σίγουρα μια μαστερή πάρα πολύ εμπειρία στην ομάδα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν ικανότητες παίκτες να το καλύψουμε και θα αποδειχτεί όπως αποδείχθηκε και χθες στο Ρέθυμνο, η οποία έλειπε και καταφέραν τα κορίτσια και ανταπεξέλθαν πάρα πολύ καλά. Τα τεστ γίναν όλα αρνητικά, έτσι. Όλα αρνητικά είμαστε. Δεν έχουμε άλλη απώλεια. Uh-huh. Ευτυχώς είμαστε όλοι καλά και θα πάμε να πιστεύω να καταφέρουμε πράγμα την νίκη. Είσαι ευχαριστημένος από την παρουσία σου, έτσι. Μέχρι τώρα στην Ολυμπιάδα με του Νίκο. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, πάρα πολύ από την ομάδα. Η διοίκηση τρέχει πάρα πολύ για να έχουμε τα πάντα. Τα κορίτσια έχω μείνει άφωνος με την προσπάθεια που δείχνουν και τη θέληση. Και θεωρώ ότι όσο για μας, όσο περνάει ο καιρός, η Ολυμπιάδα θα είναι πολύ πιο δυνατή. Ωραία. Κότς, ευχαριστώ.